Μάλιστα, δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε ψυχιατρία, έστω και πολυτελείας. Έχεις να μου πεις μετά από 4 ολόκληρα χρόνια. Ένας νεαρός δραπέτης που στείλει μια παράνομη αλλά κερδοφόρα επιχείρηση. Δύο γυναίκες που παγιδεύονται μέσα στις αδυναμίες τους. Καμιά φορά η αλήθεια κρύβεται πίσω από το γλυκό του κουταλιού. Από το θέατρο της Δευτέρας, ένα έργο τομή πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Μια αριστουργηματική παράσταση. Τρώει αυγά, τρώει. Δεν βλέπεις φιλί. Γλυκό του κουταλιού. Τη Δευτέρα το βράδυ από το πρώτο κανάλι. Μπομπά, ανοίγει η πόδια, περπατάει, φτάνει πέρα απέναντι φυλάκιο Τούρκο. Θυσίασε την καριέρα της για ένα γάμο. Η επιστροφή σημαδεύεται με αποτυχία και το τίμημα είναι βαρύ. Η κυρία χωρίς καμέλιες. Ένα συναρπαστικό αισθηματικό δράμα. Η πανέμορφη Λουτσία Μποζέ σε έναν συγκινητικό ρόλο. Η κυρία χωρίς καμέλιες. Τη νύχτα της Δευτέρας στην ΕΤΕΝΑ. Αθήνα. Τέλη της δεκαετίας του 50. Σε ένα μεσοαστικό σπίτι, τρία παιδιά αρχίζουν ένα παράξενο ερωτικό παιχνίδι. Τα παιχνίδια όμως, πολλές φορές μοιάζουν με τη ζωή. Δεν έχουν λογική. Το πεθαμένο Λικέρ. Από το best-seller του Γιάννη Ξανθούλη, μια εκπληκτική τηλετενία. Μια διεθνή συμπαραγωγή. Μπέτη Λιβανού, Σπύρος Φωκάς. Το πεθαμένο Λικέρ. Σκηνοθεσία Γιώργος Καρυπίδης. Μια πολυβραδευμένη ταινία την Τρίτη το βράδυ από το πρώτο κανάλι. Το μυστήριο ξεκινάει με μια ασυνήθιστη ληστεία τραπέζης. Ακολουθεί ένας ύποπτος θάνατος. Και ο επιθεωρητής Αμπρόζιο καλείται να δώσει λύση στο ένιγμα. Δυστύχημα ή δολοφονία. Ένα ρεαλιστικό αστυνομικό φιλμ. Μια δυνατή ταινία. Δυστύχημα ή δολοφονία. Η απάντηση τη νύχτα της Τρίτης στην ΕΤΕΝΑ.